Τι ανοίγουμε? Τα Euro 2020. Έχουμε 2021, φιλέ. Αλλά τα φετινά αναβλήθηκαν και θα γίνουν φέτος τα περσινά. Γιατί αναβλήθηκαν? Το περσινό Euro αναβλήθηκε λόγω COVID. Ναι. Γιατί τώρα πέρασε ο COVID? Όχι. Αλλά είναι καλύτερα με τα εμβόλια. Είναι καλύτερα με τα εμβόλια, ναι. Οπότε τώρα ξεκινάμε, ανοίγουμε Euro 2020 ή 2021. Συμμετέχει η Ελλάδα? Όχι. Συμμετέχει η Ελλάδα πώς? Μέσα από αυτά τα φοβερά παιχνίδια που είναι. Παιχνίδια, είναι φιγούρες και είναι και τι άλλο. Και σφραγίδες, ναι. Πάμε να δούμε ποιους θα πετύχουμε. Μπορεί να μην συμμετέχει η εθνική μας ομάδα, αλλά εμείς συμμετέχουμε και θα είμαστε κοντά στο Euro όπως σε κάθε διοργάνωση, γιατί αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Πάμε λοιπόν, χάρη σε αυτά τα φοβερά παιχνίδια, ποιος μας τα έστειλε? Τζιόντι! Τι κάνουμε? Ευχαριστούμε. Εντάξει, ευχαριστούμε Τζιόντι και πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε ποιος θα τύχουμε. Βέλγιο, Κουρτουά, τερματοφυλακάρα. Νομίζω είναι πάρα πολύ καλός ο Κουρτουά. Επιτέλους ένας Βέλγος. Άξελ Βίτσελ, αφάνας, ωραίος. Ο Εμπαπέ. Το γαλάκι μας, για να δούμε. Ο Εμπαπέ της Παρί θεωρείται από πολλούς ότι είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής σήμερα τον κόσμο. Τι λες γι' αυτό, είναι? Όχι. Όχι, και ποιος λες εσύ ότι είναι? Ο Μέση. Εντάξει, ο Μέση είναι Αργεντίνος όμως, τώρα μιλάμε για Euro. Για πες μου. Ρονάλδο. Ρονάλδο, Κριστιανό. Μέση Ρονάλδο, οι δύο, ε. Ναι. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Για πες εδώ ποιον πετύχαμε. Τον Λουκάκου. Λουκάκου. Πολλά γκολ αναμένεται να βάλει ο Λουκάκου. Πολύ δύσκολος όμιλος βέβαια, ο όμιλος του Βελγίου. Αλλά επειδή εγώ είμαι και Βέλγιο, πιστεύω ότι ο Λουκάκου θα βάζει γκολ και θα βάζει γκολ και θα βάζει γκολ και το Βέλγιο θα φτάσει μέχρι τελικό, δεν ξέρω αν βγαίνει διασταυρώσει. Και το τέλος θα χάσει. Σιγά μη χάσει. Γκριεσμάν. Νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ γελαστός. Γκριεσμάν, τεπτάρι της Γαλλίας. Η Γαλλία, σούπερ ομάδα, πρωταθλήτρια κόσμου και νομίζω το μεγάλο φαβορί για να το πάρει. Έχει την καλύτερη ομάδα. Όπα! Ζωάο Φέλιξ. Ζωάο Φέλιξ, δικό σου, Πορτογάλος. Ιδού. Ο Εντέν Αζάρ. Ο Εντέν Αζάρ, λοιπόν, που φεύγοντας από τη Τσέλσι έχει γίνει ο πιο ακριβό πληρωμένος τουρίστας στον κόσμο. Αλλά παρόλα αυτά, το καλοκαιράκι, τον βλέπω εγώ να σηκώνει την κουπίτσα και να πανηγυρίζει μαζί με Κουρτουά, με Λουκάκου. Με όλα τα παιδιά από το Βέλγιο. Με ο Λουκάκου, ναι, που σου αρέσει. Με όλα τα παιδιά από το Βέλγιο να σηκώνει την κουπίτσα του Euro. Όπα, επιτέλου, να τα, της ομάδας σου, της United. Ράσφορντ. Ω, να που σε Πορτογαλία. Πια Πορτογαλάκι πάλι. Εδώ έχουμε Μπερνάντο. Αξίριστος είναι ο Μπερνάντο. Όπα! Ραχίμ Στέρλινγκ τι είχαμε. 7, νούμερο 7. Αγγλία. Τι ομάδα είσαι εσύ? Πορτογαλία. Πορτογαλία είσαι. Ο Ντελε Άλλι. Και ξυρισμένος ο Ντελε Άλλι σε φιγούρα, ε. Ενώ δεν, να πω, δεν τον έχω προσέξει τελευταία γιατί αποκλείστηκε και νωρίς τότε. Να. Αλλά θεωρούσα ότι το μουστάκι είναι χαρακτηριστικό του. Να και ένας Ισπανός, παίζει Γιουβέντους βέβαια, Ιταλία, ο Μωράτα. Δανεικός είναι όμως από τη Ρεάλ, κανονικά νίκη στη Ρεάλ και παίζει στη Γιουβέντους. Εγώ έτσι κι αλλιώς καμία από τις δύο δεν είμαι, οπότε δεν με πολύ νοιάζει. Λοιπόν, τώρα θέλω να πιάσουμε και να αποτυπώσουμε όλα τα πρόσωπα και να δούμε αν φαίνονται ωραία και στο χαρτί. Συμφωνώς? Ναι. Ωραία, πάμε λοιπόν. Και δεν νομίζω ότι είναι όλοι που νομίζω ότι θα είναι κόκκινες φρυγίδες. Νομίζω ότι θα είναι και κάποιοι λίγοι μπλε. Α, είναι κόκκινες και μπλε. Α, δεν είναι στα χρώματά τους. Γιατί δεν μου λέγες κίτρινη, πράσινη και τέτοια όσο τους άνοιγαμε. Είναι πως το φανταζόσουν, ε. Ναι, ίσως και να υπάρχουν κίτρινη. Θα δούμε. Οκ. Okay.
Λοιπόν, οι πιο τέλειες φιγούρες, παιδιά, νομίζω ότι είναι φοβερές συλλεκτικές. Μπορεί να στήσεις άνετα να γεμίσεις το δωμάτιό σου. Καλά, εμείς γεμίζουμε το σαλόνι, δεν το συζητώ. Έτσι κι αλλιώς. Να γεμίσεις το δωμάτιό σου με τις φιγούρες. Είναι πολύ καλές. Και είναι και σφαγητάκι. Βάζουμε και όπου θέλουμε. Και να παίξουμε ποδοσφαιράκι και μια μεγάλη. Ωραία ιδέα. Μπορείς να παίζεις και ποδοσφαιράκι. Βεβαίως. Οκ, πες να το δοκιμάσουμε και αυτό και να το κάνουμε και βίντεο. Να παίξουμε άμα μπορέσουμε και καταρθώσουμε και βγάλουμε και αγοράζοντας κι άλλες και πιο πολλούς παίχτες ολόκληρη ομάδα, θα γίνει χαμός. Μέχρι τότε όμως, εμείς θα επιστρέψουμε με βίντεο για Euro οπωσδήποτε. Γεια σας! Και γεια σας!